Θα μπει, κυρίες και κύριοι, ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, ένας εξαιρετικός συζητητής, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, κυρίες και κύριοι, είναι καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Λέκα, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε. Είναι μια. Θα ήταν καλά να μην είναι μια μέρα που θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά γύρω από τη δική σας ειδικότητα, αλλά όμως δυστυχώς κάθε φορά σας επικαλούμεθα και το χειμώνα και το καλοκαίρι με αυτά όλα τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Κύριε καθηγητά, ήθελα να σας ρωτήσω, η φύση είναι καταστροφική ή ο άνθρωπος? Σίγουρα, πολύ σίγουρα ο άνθρωπος. Και το λέω αυτό γιατί η φύση, με τα φυσικά φαινόμενα που είναι εκατοντάδες χιλιάδες, θα λέγει κανένας, φυσικά φαινόμενα, από την πνοή του ανέμου μέχρι τον κυματισμό, μέχρι το σεισμό, το ηφαίστειο, τη βροχή, την αστραφή και όλα αυτά τα σχετικά, που είναι φυσικά φαινόμενα. Είναι φυσικά φαινόμενα που δημιούργησαν το μοναδικό περιβάλλον της Γης, μέσω στο οποίο περιβάλλον γεννήθηκε και εξελίχθηκε η ζωή. Δεν υπάρχει αλλού σε άλλον πλανήτη, σε άλλο αστρικό σώμα, από ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον έως τώρα, μία τέτοια συγκυρία. Αυτά λοιπόν τα φυσικά φαινόμενα που έκαναν το περίδημα της Γης, τις τεκτονικές πλάκες, τα ηφαίστεια, τους σεισμούς, την ατμόσφαιρα, και μέσα στην ατμόσφαιρα μπορούμε και επιβιώνουμε και ζούμε, το στρώμα του όζοντος, παράδειγμα, που μας προφυλάσσει από την κοσμική ακτινοβολία, ο γήινος μαγνητισμός που δεν επιτρέπει τα σωματίδια να μπουν μέσα στην ατμόσφαιρα και να σαρώσουν τα πάντα, δεν θα υπήρχε ζωή. Αυτά λοιπόν όλα τα φυσικά φαινόμενα ουσιαστικά έχουν δρομολογήσει και τη ζωή αλλά και την εξέλιξη της ζωής. Θυμάμαι και ξεχνάμε ότι το πρώτο τόλιο κύτταρο ζωής αναπτύχθηκε δίπλα σε ένα ηφαίστειο, σε υποθαλάσσιο ηφαίστειο, εκεί όπου υπήρχαν οι κατάλληλες φυσικοχημικές συνθήκες. Και στη συνέχεια βεβαίως εξελίχθηκαν όλα τα άλλα. Κύριε καθηγητά, τι μας πιάνει τους ανθρώπους και πυροβολούμε αυτό που πραγματικά μας δημιούργησε? Τι είναι δηλαδή αυτή η έλξη στην καταστροφή? Είναι κάτι που έχει μέσα του ο άνθρωπος και πηγαίνει κόντρα στη φύση του? Ακριβώς είναι αυτό. Και το διατύπωσε πολύ σωστά ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών το 2015 στο Κοντάζι της Ιαπωνίας. Ήταν ότι εκείνο το οποίο με επιταγή έλεγε ότι δεν θα πρέπει να πάμε κόντρα στη φύση. Θα πρέπει να συμπορευόμαστε με τη φύση, θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις εξελισσόμενες φυσικές διεργασίες. Διαφορετικά είμαστε χαμένοι. Τι είναι αυτό που κάνει να πηγαίνουμε κόντρα όμως στη φύση? Είναι τα συμφέροντα? Τι είναι αυτό που μας κάνει να μην σκεφτόμαστε σήμερα αυτό το οποίο θα δημιουργήσουμε για αύριο, για όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που θα ζήσουν? Ναι. Πριν στην αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου, της εξέλιξης του ανθρώπου, πριν δεκάδες χιλιάδες χρόνια, εκεί ο άνθρωπος ζούσε παράλληλα με τη φύση. Εκμεταλλευόταν τη φύση, έπαιρνε τα λιγοστά τρόφιμα που ήθελε, έκανε τις απαραίτητες διαδικασίες, δηλαδή εκεί πραγματικά η φύση βοήθησε τον άνθρωπο. Όταν όμως εξελίχθηκε ο άνθρωπος και βέβαια εξελίχθηκε και μεγάλωσε και ο πληθυσμός, στη συνέχεια από απλός τροφοσυλλέκτης που ήταν και κυνηγός των ζώων και τα λοιπά, έγινε ένα στοιχείο το οποίο έβαζε την αντιπαράθεση με τη φύση σε πρώτο επίπεδο. Δηλαδή, τον ανταγωνισμό του με τη φύση. Ακριβώς. Εκμετάλλευση σε όλα τα επίπεδα, και η οποία εκμετάλλευση με την πάροδο των χρόνων και φτάνοντας στη σημερινή εποχή είναι τεράστια. Η τέλεια εκμετάλλευση, η ηλεκτρική εκμετάλλευση των πόρων που μας προσφέρει το περιβάλλον, είτε αυτό είναι μετάλλευμα, είτε αυτό είναι κοιτάσματα πετρελαίου και ενέργειας, είτε αυτό είναι δάσος, είτε οτιδήποτε άλλο, νερό κτλ. Τα πάντα. Ας πάμε στο σήμερα τώρα. Αυτό είναι μια συλλογική, μια λογική προσέγγιση, ας πούμε, αυτού που λέμε φυσικό φαινόμενο, αυτού που λέμε καταστροφή του φυσικού φαινομένου. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι όλη η εμπειρία σας μέχρι τώρα οδηγεί στο ότι μαθαίνει ο άνθρωπος από την καταστροφή. Δηλαδή, βλέπω ότι και εσείς και όλοι φαντάζομαι που μας ακούνε να επαναλαμβάνετε το ίδιο και το ίδιο πράγμα. Έκανα μία βόλτα στο μάτι, σας λέω παρεμπιπτόντος, και ό,τι ακριβώς είχε σχεδιαστεί μετά από τη μεγάλη καταστροφή, την οποία επικαλούνται όλοι οι άνθρωποι της εξουσίας, πάνω σε αυτήν πατάνε και χοροπηδούν και στείνουν χορούς. Εάν δείτε το σημερινό μάτι, είναι ολόιδιο με αυτό το οποίο δημιούργησε το πρόβλημα. Δηλαδή, αν δείτε την παραλία,
Είναι ακριβώς το ίδιο αδιέξοδο. Αν δείτε τον τρόπο με τον οποίο έχει γίνει η νέα, το νέο μάτι, είναι ακριβώς το ίδιο παλιό μάτι. Πέστε μου ειλικρινά, πώς μπορεί κάποιος, ας πούμε, να ξεφύγει από αυτή την ηλιθιότητα, μέσα σε εισαγωγικά, και θα μου επιτρέψετε, της εξουσίας, των όλων αυτών των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτή την ηλιθιότητα? Κοιτάξτε, αμέσως μετά το μάτι είχα κάνει μια έκθεση φωτογραφίες με τίτλο «Αδιέξοδα». Σε αυτό αποτυπωνόταν τα πραγματικά αδιέξοδα που ήταν, και το είπατε, στο μάτι, τα πολεοδομικά αδιέξοδα, τα αδιέξοδα των δρόμων, αλλά και τα αδιέξοδα της ελληνικής κοινωνίας, και όχι μόνο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά στην Ελλάδα εδώ έχουμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Και δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα γιατί έχουμε δομήσει ένα σύστημα τέτοιο εδώ και 70 χρόνια, από το 1950 και δόθε, όπου δεν υπάρχει σταθερό θεσμικό πλαίσιο, δεν υπάρχει χωροταξικό, δεν υπάρχει πολεοδομικό σχεδιασμό, δεν υπάρχουν απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες ανάλυσης κινδύνων, δεν υπάρχει ένα σύστημα που να αποδίδει δικαιοσύνη, εκκρεμωδικούν αυθαίρετα πάνω από 15 χρόνια. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά μαζί με την αυθαιρεσία του κράτους, μαζί με την επιβράβευση από το κράτος αυτών που χτίζουν αυθαίρετα. Αυτή τη αυθαιρεσία, με τις προσθήκες κυρίως των πόλης, με τις τακτοποιήσεις, με τις επανατακτοποιήσεις και ούτω καθεξής. Το κράτος δηλαδή επιβραβεύει ουσιαστικά την αυθαιρεσία κατά έναν τρόπο. Και αυτό γίνεται την τελευταία 70 χρόνια. Λοιπόν, δεν είμαι αισιόδοξο ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε τα ίδια φαινόμενα κάθε καλοκαίρι, κάθε χειμώνα, κάθε χρονική στιγμή που ουσιαστικά εκδηλώνεται ένα καταστροφικό φαινόμενο. Πέστε μου ειλικρινά, αν υπήρχε ένα ανοιχτό αυτή ενός ανθρώπου ο οποίος είναι στην κορυφή αυτού που λέμε κράτος και αποφασίζει. Τον εκλέγουμε και είναι στην κορυφή και μπορεί με τις αποφάσεις του να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Τι θα το ψιθυρίζετε εσείς ως ειδικός? Δηλαδή, αν είχατε το ελεύθερο να του πείτε 3-4 πράγματα που πρέπει να γίνουν αμέσως για να αλλάξει αυτό τον 70 χρόνων κακό, τι θα του λέγατε, από πού θα έπρεπε να ξεκινήσει και πώς θα έπρεπε να καταλήξει? Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Εάν δεν υπάρξουν ορίσεις, ρήξεις με όλα, δεν γίνεται. Πάμε λοιπόν σε τι θα έπρεπε να έρθουμε σε ρήξεις. Ξέρετε γιατί τους ακούω, ο ένας εναντίον του άλλου, κάθε φορά. Ναι. Με συγχωρείτε που το λέω, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν, αλλά και τώρα πάλι συζητάνε, έχουν επιχείρημα, τότε με το μάτι, όχι τότε με την Πεντέλη, όχι τότε με την Πάρνηθα, όχι τότε με εκείνο, όχι με τα... αλλά στην πραγματικότητα δεν λέει κανένας, δεν υπογραμμίζει κανένας ότι κανένας δεν ανέλαβε καμιά πρωτοβουλία να αλλάξει αυτό το δεδομένο. Θα ξαναέρθει μετά από ένα χρόνο ένα πολύ μεγάλο κακό, θα τρέχουμε όλοι, κάποιοι θα το εκμεταλλευτούν να γίνουν εξουσία, μετά θα έρθουν κάποιοι άλλοι να γίνουν εξουσία γιατί κάποιος άλλος έκανε το κακό, αλλά το κακό δίνει σκυτάλι κάθε χρόνο το ένα στο άλλο κακό. Το ένα στο άλλο κακό. Τι λοιπόν θα έπρεπε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τολμηρός, αυτός τον οποίο θα πηγαίναμε να τον ψηφίσουμε γιατί ήταν τολμηρός, να κάνει αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις πλημμύρες και τις φωτιές? Χρειάζεται να γίνουν τομές. Και οι τομές γίνονται κυρίως από ψηλά και όχι από χαμηλά. Χαίρομαι που το λέτε. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη, το αντίστοιχο επίπεδο από τον απλό πολίτη. Κοιτάξτε, ζούμε σε μία πλάνη. Συνολικά σαν λαός ζούμε σε μια πλάνη από την οποία αν δεν μπορέσουμε να ξεφύγουμε θα είμαστε εκεί πέρα λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν το πυθμένα, εν πάση περιπτώσει, στις κατατάξεις εννοώ. Λοιπόν, τώρα δηλαδή θα έπρεπε, ας πάμε στο μάτι, να γκρεμιστεί όλο το μάτι ή θα έπρεπε να κάνει μια παραχώρηση ο ιδιώτης αφού πρώτα έχει σχεδιάσει το κράτος μια νέα πολεοδομία έχοντας πάντα σαν προϋπόθεση ότι πρέπει όλοι να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα πολεοδομία ασφαλής. Αυτό το πράγμα πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει? Θα μπορούσε να γίνει αυτό, θα μπορούσε να γίνει. Αλλά όμως κάποιος πρέπει να σπάσει τα αυγά. Λοιπόν, θα μπορούσε να γίνει. Άρα όσοι μιλάνε δεν έχουν σπάσει αυγά, αυτό είναι βέβαιο, έτσι? Βεβαίως, αυτό είναι βέβαιο. Ναι. Κοιτάξτε, έλεγα προηγουμένως ότι ζούμε σε μια πλάνη. Μια πλάνη η οποία είναι φοβερή και θα την αναφέρω γρήγορα, πολύ γρήγορα, δύο στοιχεία. Δεν μπορεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ή σε κάθε πανεπιστήμιο της χώρας να μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν βαθμό εισαγωγής 4. Μάλιστα. Έτσι, και να μην ξέρουν να γράψουν το όνομά τους. Αυτός είναι λαϊκισμός. Να μπαίνουν όλοι και βλέπουμε και κάνουμε και δείχνουμε. Αυτός είναι λαϊκισμός. Το Πανεπιστήμιο πρέπει να μπαίνει ο απαραίτητος αριθμός που πρέπει. Αν μου επιτρέπετε, σας διακόπτω, γιατί θέλω σε αυτό το πράγμα να πω κάτι που δεν ξέρω αν είναι σωστό, αλλά πάντα τριγυρίζουμε στο μυαλό μου. Να μην μπαίνουν οι άνθρωποι με 4 στο Πανεπιστήμιο
και να μην. Γιατί μπαίνουν με τέσσερα, ενώ έχουν κάνει δύο και τρία χρόνια φροντιστήριο. Δηλαδή οι οικογένειές τους έχουν πληρώσει το ποσό για να πάνε πάνω από το 10, πάνω από το 11, πάνω από το 15. Ναι. Αλλά μπαίνουν με τέσσερα, στην πραγματικότητα ενώ έχουν ξοδευτεί οι οικογένειές τους και έχουν. Ναι. Πάμε λοιπόν, εδώ πάμε στην άλλη ιδιομορφία και παραξενιά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, πιστέψτε με, γιατί έχω γυρίσει 60 χώρες μέχρι τώρα, που υπάρχουν φροντιστήρια. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Κόσμο δεν υπάρχουν φροντιστήρια. Επιτέλους το λέει κάποιος, ναι. Λοιπόν, μια ολόκληρη οικονομία στηρίζεται στα φροντιστήρια. Λοιπόν, και τα παιδιά δεν μαθαίνουν γράμματα. Γιατί περί αυτού πρόκειται, γιατί δεν ξέρουν γράμματα. Όχι να γίνουν επιστήμονες ή να πάνε μπροστά. Δεν ξέρουν γράμματα, δεν ξέρουν να γράψουν το όνομά τους. Λοιπόν, γιατί να μην μαθαίνουν γράμματα μέσα στο σχολείο και να υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με τα φροντιστήρια. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα ερώτημα που θέτω. Λοιπόν, ένα άλλο ερώτημα είναι το εξής. Λέμε ότι οι δήμαρχοι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν κόψει τα δέντρα γιατί και παίρνουν φωτιά ή πηγαίνουν στα καλώδια της ΔΕΗ και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα το χειμώνα κτλ. Εγώ έχω συναντήσει εδώ σε ένα διπλανό Δήμο, το χαλανδρημένο, αλλά σε ένα διπλανό Δήμο. Λοιπόν, όταν ο Δήμος πήγε πριν την χιονόπτωση φέτος, να κόψει τα κλαδιά αυτά από τα δέντρα που ήταν δίπλα στις γραμμές της ΔΕΗ, συγκεντρώθηκαν 5 γραφικοί δίθεν οικολόγοι και αγκαλιάζαν τα δέντρα. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί ότι ο Δήμαρχος να κόψει αυτά τα κλαδιά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μείνανε 15 μέρες χωρίς ρεύμα μετά. Ναι. Γιατί αν δεν υπάρξει λογική, κυριαρχεί ο παραλογισμός. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα και εγώ προβληματίζομαι όχι ως προς την διαχείριση των φυσικών καταστροφών κτλ. Που εντάξει, υπάρχει μια τεράστια εμπειρία από όλο τον κόσμο. Αλλά προβληματίζομαι με όλα αυτά τα ζητήματα, τα παράπλευρα. Δηλαδή, είμαστε ένας λαός ο οποίος είναι απαίδευτος. Δεν έχει ένα. Δεν είναι μορφωμένος. Δεν είναι ένας λαός που μπορεί να είναι, είναι επιδεκτικός σε μια ορθή πληροφόρηση κτλ. Ξέρετε όμως, κύριε καθηγητά, να σας πω κάτι. Επειδή πριν από λίγο είπατε ότι έχετε γυρίσει τον κόσμο, οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε ένα αεροπλάνο και πάνε να βρουν τη γη της επαγγελίας κάπου αλλού, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι συντονισμένοι απόλυτα με το κοινωνικό δίκαιο και το ηθικό δίκαιο και το οικονομικό δίκαιο κάπου αλλού. Άρα, όταν λέμε ότι αυτός ο λαός είναι απαίδευτος, μήπως στην πραγματικότητα αυτός ο λαός έχει το περιθώριο να δείχνει την απαίδευτότητά του, το ότι είναι απαίδευτος. Γιατί αν πηγαίνεις στην Ελβετία, δεν περνάς ποτέ με πορτοκαλί, με κόκκινο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναοδηγήσεις. Όχι, βέβαια. Λοιπόν. Κοιτάξτε, αυτά είναι μερικά από αυτά, έτσι φύγουμε ακροτηγώς τώρα βέβαια κάποια θέματα, αλλά είναι πολύ παραστατικά. Τα λέμε όμως γιατί καθημερινά βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε οι άνθρωποι ότι κάπου αλλού είναι το πρόβλημα. Τώρα ψάχνουν τον εμπριστή. Προχθές ψάχνανε τον άνεμο, το δαιμονισμένο άνεμο. Παραπροχθές ψάχνανε κάτι άλλο. Αυτό ακούς από την τηλεόραση και δεν ακούς, παιδιά. Πρέπει να συμμορφωθούμε, αλλιώς θα καούμε. Κοιτάξτε. Βλέπω και παρακολουθώ τα μέσα ενημέρωσης πάρα πολύ, γιατί συμμετέχω και σε διάφορες εκπομπές κτλ. Εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι ότι κανένας δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες. Αυτό όλοι είναι. Ρίχνουν τις ευθύνες στους άλλους. Μάλιστα, σε μια σύσκεψη που έκανα το 2015 ως πρόεδρος του Οργανισμού Δημοτικού Σχεδιασμού και Προστασίας στην Κεφαλονιά, που μαζευτήκαμε μετά το σεισμό, δύο μήνες μετά το σεισμό, για να κάνουμε την αποτίμηση των δράσεων, 33 φορές συμμετείχαν στην διαχείριση του σεισμού. Άρχισε ο καθένας να λέει τι δεν έκανε ο άλλος. Mm-hmm. Και περιέγραψε ο πρώτος φορέας, δεύτερος φορέας, τρίτης φορέας τι δεν έκανε ο άλλος και τους διακόπτω. Εγώ τους λέω, δεν θα περιγράψετε τι δεν έκανε ο άλλος, αλλά θα περιγράψετε τι δεν κάνατε εσείς, ο ίδιος. Ξέρετε, ξέρετε ότι έχουμε προχωρήσει λίγο παρακάτω. Ξέρετε ότι κάνουμε διαγωνισμό καταστροφής. Ποιος κατά την καταστροφή έχει κάνει λιγότερο καταστροφή. Δηλαδή, ναι, ακούω τώρα ότι εμείς είμαστε λίγο καλύτεροι από εσάς, αλλά καταστρέψαμε και εμείς, ας πούμε, το δάσος. Αλλά εμείς είμαστε καλύτεροι στην καταστροφή. Δηλαδή, αρχίζει να γίνεται διαγωνισμός επί της καταστροφής. Όχι επί της αποφυγής της καταστροφής. Αυτό ήταν. Στην πρόσφατη πλημμύρα που είχαμε στην Αττική το χειμώνα, διατύπωσα κάποιες απόψεις σχετικά με το φαινόμενο. Λοιπόν, κορυφαία η πολιτική, δεν αναφέρω αυτούς, από όλο το φάσμα. Λοιπόν, τι έκαναν. Εργαλειοποίησαν τις δηλώσεις μου και έλεγαν το εξής. Κοιτάξτε, στην τάδε περιοχή είχαμε 300 κιλιοστά βροχής. Στην τάδε περιοχή είχαμε 150 κιλιοστά βροχής. Λοιπόν,
Εμείς διαχειριστήκαμε πολύ πιο καλά από εσάς που είχατε μικρότερη βροχή την έκτατη ανάγκη, την καταστροφή. Και βέβαια εκεί κάναν διαγωνισμό, δεν θα έλεγα τη λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν τη λέω, ποιος είναι ο πιο ανδρίος, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι. Πιο μάγκες, πιο μάγκες στην καταστροφή. Αλλά καταστροφή όλοι. Ναι, καταστροφή όλοι. Εγώ έχω τόση βροχή, εσύ έχει λιγότερη βροχή. Ναι. Ποιος όμως θα έλεγε αυτούς τους κορυφαίους πολιτικούς ότι, κοιτάξτε να δείτε, όταν γίνεται μια πλημμύρα, όταν γίνεται μια καταστροφή, όταν χάνονται άνθρωποι, το ύψος της βροχής που πέφτει σε κάθε περιοχή είναι μόνο μία από τις 10 παραμέτρους για να δημιουργήσει πλημμύρα και να προκαλέσει θανάτους. Γιατί είναι άλλοι 9 παράγοντες. Δεν μπορείτε να παίρνετε ένα παράγοντα και να συγκρίνετε μεταξύ σας τι γίνεται και ποιο διαχειρίζεται. Για πέστε έναν από τους υπόλοιπους 9. Είναι αν είναι βροχή σε μια αγροτική περιοχή, είναι, αν είναι σε μια αστική περιοχή. Αν είναι σε μια περιοχή που έχει μεγάλες μορφολογικές πίεσεις και ανθεκτικό μορφολογικό δίκτυο, και αν είναι σε μια περιοχή που έχει γίνουν ανθρώπινες παρεμβάσεις. Εάν έχουμε να κάνουμε με κλάδους υδρογραφικού δικτύου, η οποία είναι αναπτυγμένη ή όχι. Είναι δεκάδες παράγοντες οι οποίοι. Δεν είναι μόνο το ύψος βροχής που πέφτει, α, θα έχουμε μικρότερη ή λιγότερη πλημμύρα. Άρα εγώ το χειρίστηκα πιο καλά, άρα εσύ δεν το χειρίστηκες. Ναι, ναι. Εγώ είχα 2 θανάτους, εσύ είχες 50 θανάτους. Γιατί πάει και εκεί το θέμα. Βέβαια. Δηλαδή, διαγωνισμός του θανάτους. Ακόμα, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, ναι, το έχουμε ζήσει όλοι. Έχουμε κάνει μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσα από το μεταπτυχιακό, το βήμα διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων, όπου φαίνεται ότι οι θάνατοι οι οποίοι προέρχονται από μια φυσική καταστροφή, είτε πλημμύρα είτε πυρκαγιά, και οι θάνατοι και ποιος χάνει τη ζωή του, αλλά και ο αριθμός, εξαρτώνται απόλυτα κατά 90% από τυχηματικούς παράγοντες. Ναι. Το ποιος δηλαδή θα χάσει τη ζωή του, του πόσοι θα χάσουν τη ζωή. Έτσι. Βέβαια. Δεν μπορεί, είναι τυχαία πράγματα. Του πόσοι θάνατοι θα είναι. Προσέχτε τώρα, μπορείτε να χαρακτηριστείτε από την άλλη μεριά. Δεν μπορεί να πει και ο κέλος και κανένας καμία κουβέντα τώρα, γιατί λένε, α, μέσα σου λένε, όχι, είσαι ΣΥΡΙΖΑ, α, όχι, είσαι Νέα Δημοκρατία. Γίνεται κόλαση με αυτό το πράγμα. Όποιος πει μια κουβέντα η οποία στην πραγματικότητα περιέχει ένα δείγμα αλήθειας, δεν συμφέρει τη μία ή την άλλη, χαρακτηρίζεται ότι είναι από εδώ ή από εκεί. Δηλαδή είμαστε τώρα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε κιόλας. Αυτό το αντιμετωπίζω τώρα, από ένα μέσο στην Κρήτη, παράδειγμα. Ναι. Έτσι. Το οποίο για διαφόρους λόγους, σε πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πάω σε οικονομικά συμφέροντα κτλ. Λοιπόν, έχει μια σεισμική δραστηριότητα πάνω στο αεροδρόμιο, στο καινούριο αεροδρόμιο της Κρήτης, στο Καστέλι. Ναι. Λοιπόν, και εκείνο το οποίο εκτιμώ εγώ, γιατί πάντα η άποψή μου είναι με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και θα πρέπει να είναι και αδέσμευτη άποψη. Mm-hmm. Είτε από πολιτικά, είτε από συμφέροντα, είτε από οτιδήποτε άλλο. Μόνο έτσι μπορεί ένας επιστήμονας να σταθεί όρθιος και να μην μπει ψωέφτη μέσα και να αποκτήσει και την εμπιστοσύνη από τον κόσμο κάτω για να τον ακούει. Λοιπόν, επειδή είπα ο Πάσης ότι οι σεισμοί είναι πάνω στο αεροδρόμιο, που είναι πάνω στο αεροδρόμιο, αμέσως συσκεφτήσανε πρόσωπα και πράγματα. Ό,τι έχουν συμφέροντα να μην γίνει το αεροδρόμιο ή να γίνει το αεροδρόμιο κτλ. Κτλ. Λέτε και εγώ μπορώ να επηρεάσω τέτοιες μεγάλες αποφάσεις. Ή ένα άλλο παράδειγμα με την Αττική Οδό επίσης. Ναι. Ότι ο Λέκας, πάση περιπτώσει, είπε κάποια πράγματα για την Αττική Οδό εναντίον της Αττικής Οδού της εταιρείας και πραγματικά υπήρχαν αδυναμίες, δεν το συζητάμε. Όταν ήταν 22 εξωγενειστικά μηχανήματα συγκεντρωμένα σε ένα οικόπεδο μέσα, τα οποία μετά στη συνέχεια δεν μπορούσαν να βγουν έξω, και όταν είπε ότι έπρεπε να είναι σε κάθε είσοδο έξοδο 2-3 εξωγενειστικά μηχανήματα έτσι ώστε να διευκολύνει την κυκλοφορία. Έφτασε η ιστορία να μου πούνε το εξής, ότι επειδή επίκειται η παραχώρηση της Αττικής Οδού, ο Λέκας χτυπάει τη μία εταιρεία για να πάρει την παραχώρηση η άλλη εταιρεία. Και έτσι πέφτουμε όλοι σε μία σιωπή, δεν λέει κανένας τι συμβαίνει. Αστείλει τα πράγματα, δηλαδή παραλογισμό σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να σας πω τώρα, τελειώνοντας, πιστεύετε ότι υπάρχουν πραγματικά περιοχές οι οποίες είναι βόμβες καταστροφής και οι οποίες μπορεί να μην έχει εμφανιστεί αυτή τη στιγμή τίποτα, αλλά εάν εμφανιστεί κάτι, θα θρηνήσουμε ή θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Δεν θα ήθελα να ονοματίσω, αλλά αντίστοιχες περιοχές όπως αυτές που κάηκαν ή όπως αυτές στο Μάτι, είναι δεκάδες όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, αν κάνετε μία βόλτα στο βόρειο, τη βόρεια παράκτια ζώνη της Αττικής, είναι ακριβώς η ίδια καταστροφή.
Εάν και πάτε στην Αργολίδα, παραδείγματος χάρη, κάτω στην Ερμηνεία. Εγώ το ζω αυτό κάνοντας τη διαδρομή Λαύριο-Σούνιο. Λέω εκεί, παιδιά, αν συμβεί κάτι, δεν ξέρω από πού θα σωθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή έχει τεράστιες μάντρες προς τη θάλασσα, στενούς δρόμους. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Θυμίζει πάρα πολύ το μάτι. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, είμαι άσχετος, αλλά μου δημιουργεί έναν τρόμο αυτός ο δρόμος. Κοιτάξτε, πάτε στην Κινέτα εδώ δίπλα. Δεν μπορεί κανένας να βγει στη θάλασσα. Έτσι είναι. Δεν μπορεί. Έχουν υψώσει μάντρες κτλ. Και βέβαια ήρθε η πυρκαγιά στα ανάδυση της λεκάνης της Κινέτας το 2019. Και στη συνέχεια η πλημμύρα η μεγάλη τεστάρασε όλα αυτά. Το 20. Σωστό. Αλλά δηλαδή είναι τέτοια η βλάβη που έχουμε κάνει στο περιβάλλον που είναι, δεν μπορεί πλέον να την αντέξει το ίδιο το περιβάλλον. Θα έρθει η πλημμύρα και θα θαρρώσει τα πάντα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Που και εγώ σας ευχαριστώ. Κάναμε μια κουβέντα κάπως διαφορετική από αυτό τουλάχιστον που συμβαίνει μέχρι στιγμής. Δεν είναι το ζητούμενο ότι φταίει ο ένας ή φταίει ο άλλος. Σημασία έχει να καταλάβουμε, γιατί ακόμα και αυτό το 112, καλά το λέω, το 112. Το 112 ναι. Έπρεπε να πεθάνουν 100 άνθρωποι για να βγει το 112. Έρχονται κάποιοι λοιπόν και λένε, ας πούμε, λέω οι σημερινοί που κυβερνάνε, κάναμε το 112. Ναι, αλλά το 112 ήταν κάτι τόσο απλό. Δεν ήταν ανάγκη να πεθάνουν 100 άνθρωποι για να ανακαλύψουμε το 112. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα πολλά απλά, τα οποία σε κάποια άλλη στιγμή θα τα επικαλεστούμε, αλλά δεν θα έχουμε κάνει μία αναγνώριση το ότι εδώ και 20 χρόνια, 30 χρόνια, 40 χρόνια δεν είχαμε ένα 112. Ας πούμε, για να λύσουμε το πρόβλημα. Θα σας πω κάτι από αυτού. Άκουσα μία πολύ κακή κριτική για το 112 από χθες. Ότι το 112 με κατανόμαστα λόγια με ξύπνησε 5 η ώρα το πρωί. Εντάξει τώρα είναι. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Παραλογισμός σε όλα τα επίπεδα. Παραλογισμός, ναι. Αρχίσει να κυριαρχεί ο παραλογισμός, οπότε δεν αντιμετωπίζετε το πράγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλώς μεσημέρι.